Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμαλά Χάρις, πραγματοποίησε συγκέντρωση στην Τζόρτζια την Πέμπτη, μία από τις σημαντικότερες πολιτείες για την έκβαση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της μεθεπόμενης Τρίτης. Στην τελική ευθεία για την κάλπη, η μάχη μεταξύ Χάρις και Τραμπ είναι στήθος με στήθος. Αντικρουόμενες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία τον ένα και μία τον άλλον μπροστά, πάντα με οριακή διαφορά. Στην ομιλία της, η Χάρις μίλησε με σκληρά λόγια για τον εκλογικό της αντίπαλο, παρομοιάζοντάς τον με τους εγκληματίες που διώκει ως εισαγγελέας από την αρχή της επαγγελματικής της καριέρας. Σε αυτό το ρόλο ανέλαβε να κυνηγήσω δράστες όλων των ειδών, αρπακτικά, απατεώνες και επαναλαμβανόμενους παραβάτες. Τους αντιμετώπισα και τους κέρδισα. Λοιπόν, Τζόρτζια, σε 12 μέρες είναι η σειρά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Χάρις εμφανίστηκε μαζί με τον Μπρους Σπρίγκστιν, ενώ μοιράστηκε την σκηνή και με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για πρώτη φορά σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία, ο οποίος επίσης επιτέθηκε κατά του Τραμπ, αποκαλώντας τον επίδοξο βασιλιά και δικτάτορα. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κέρδισε την Τζόρτζια το 2020 και έγινε ο πρώτος δημοκρατικός υποψήφιος που εξασφαλίζει τους 16 εκλέκτορες αυτής της πολιτείας του Νότου μετά τον Μπιλ Κλίντον το 1992. Αναλυτές εκτιμούν ότι αν ο Τραμπ κερδίσει την Τζόρτζια, θα κάνει το πιο σημαντικό βήμα για να επιστρέψει αυτό στον Λευκό Οίκο.